Οριστική είναι πλέον η απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη και του Προέδρου της ΤΙΕΔΑ Τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη να μην φιλοξενηθεί η Πανελλήνια Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών στην Αλεξανδρούπολη. Φέτος η Πανελλήνια ήταν να γίνει στην Επανομή. Είχε ένα πακέτο περίπου εξόδων 30.000 ευρώ, τα οποία ήταν στην ουσία υλικά. Τρία πράγματα. Ήταν η σίτηση, οι τουαλέτες, το φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ήταν τα διαφημιστικά που δίνει η Ομοσπονδία σε κάθε μοτοσυκλετιστή ο οποίος μπαίνει μέσα στο κάμπινγκ, στο εκάστοτε κάμπινγκ. Και ήταν ο ήχος και τα συγκροτήματα. Αυτό το πακέτο φέτος είχε εξασφαλιστεί από επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης για να γίνει στην Επανομή. Στην Επανομή, λοιπόν, εκτάκτως η κυβέρνηση ανακοίνωσε τελευταία στιγμή ότι θα κάνει hot spot για αλαθρομετανάστες. Οπότε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Κορέλης ο Στέλιος, επικοινώνησε μαζί μου, επειδή γνωρίζει την ποιότητα και το τι μπορούμε να προσφέρουμε σαν Λέσκη και σαν τόπος, και ρώτησε αν μπορούμε να τη φέρουμε στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ έκανα αμέσως επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, μίλησα με το διοικητικό της Λέσκης και κάναμε μια συνάντηση το Σάββατο το πρωί, το προηγούμενο Σάββατο το πρωί στο κάμπινγκ, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση η οποία ήταν μια εύκολη λύση σε μια εκδήλωση η οποία ήταν ήδη κανονισμένη, στημένη και πληρωμένη, και το μόνο που απαιτούσαμε ήταν ένα απλό ναι. Το ζήτημα παρουσίασε πρόβλημα όταν ο κύριος Λαμπάκης και ο κύριος Αρβανιτίδης ζήτησαν 3 ευρώ για κάθε μοτοσυκλετιστή προκειμένου να διαμείνουν στο δημοτικό κάμπινγκ, όταν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών ζήτησε από την πλευρά του την παραχώρηση του χώρου αμισθή. Οι 7.000 λοιπόν αυτοί οι μοτοσυκλετιστές οι οποίοι θα ερχόταν είναι, θα λέγαμε, αυτή την εποχή είναι υψηλού επίπεδου τουρίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ξεκινήσουν από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, από όλα τα Βαλκάνια, με μηχανές οι οποίες κοστίζουν το λιγότερο 20 χιλιάρικα και με γεμάτα τα πορτοφόλια τους. Αυτά τα πορτοφόλια λοιπόν θα τα αδειάσουν όχι στο κάμπινγκ, γιατί το κάμπινγκ της Αλεξανδρούπολης δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο να δείξει. Είναι ένα αστικό κάμπινγκ, είναι μέσα στον ιστό της πόλης, με θόρυβο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται πάντα εδώ και 35 χρόνια είναι: έρχεται ο μοτοσυκλετιστής, στείνει τη σκηνή του μέσα στο κάμπινγκ, αφήνει τη στολή του και το κράνος του και βγαίνει έξω να γνωρίσει τον τόπο που υποδέχεται την Πανελλήνια. Έξω θα φάει, έξω θα βάλει βενζίνη, έξω θα πιει, έξω θα διασκεδάσει, έξω θα κάνει τα τουριστικά event και εκδρομές που διοργανώνονται παράλληλα με αυτή την εκδήλωση, και το βράδυ θα γυρίσει ευχαριστημένος μέσα στο κάμπινγκ για να ακούσει τις συναυλίες. Ένα άλλο ζήτημα που δημιουργήθηκε ήταν ο θόρυβος των μηχανών και η φασαρία που θα προκαλούσαν τα μουσικά συγκροτήματα. Δεν θα υπήρξε θόρυβος? Μα φυσικά και θα υπήρχε θόρυβος. Δεν θα υπήρχαν σούζες και κόντρες? Μα φυσικά και θα υπήρχαν σούζες και κόντρες. Όταν μιλάμε για 6 και 7.000 μοτοσυκλέτες, είναι αδύνατο να μην δεν υπάρχει. Είναι ο θόρυβος της ανάπτυξης. Φέτος περιμένουμε 30 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Ας κατέβουν κάποιοι που φοβούνται το θόρυβο να δουν τι θα γίνει φέτος στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Χαλκιδική, στο Βόλο, σε τουριστικά μέρη που φυσικά και θα υπάρχει θόρυβος. Αλλά είναι ο θόρυβος της ανάπτυξης, των χρημάτων και της διεξόδου της χώρας μας από την κρίση. Εγώ υπόσχομαι ότι θα καταφέρω να πείσω και τον Αρβανιτίδη, τον Τριαντάφυλλο, τον πρόεδρο του κάμπινγκ, και τον δήμαρχό μας, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους τιμονιέριδες έως σήμερα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα καταφέρω να τους πείσω για να φέρουμε την Πανελλήνια εδώ του χρόνου. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η Πανελλήνια Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών δεν θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, ο κύριος Κριτού υπόσχεται ότι θα καταφέρει να την διοργανώσει την επόμενη χρονιά. 6.000 μοτοσυκλετιστές επί 500 ευρώ, που δεν είναι τόσα, θα άφηνε ο καθένας, είναι 3 εκατομμύρια. Ζεστό χρήμα στην περιοχή μας. Εγώ θέλω να πιστέψω και βάζω και σε μένα και ότι φταίω και εγώ σαν πρόεδρος Συλλέσης Μοτοσυκλετιστών και σαν σύμβουλος του Δημάρχου, ότι δεν κατάφερα να πείσω και να δείξω ακριβώς το τι είναι αυτό που θα ερχόταν. Σε αυτό φταίω και εγώ.